Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υφυπουργέ, επανερχόμαστε στο σοβαρό κτηριακό στεγαστικό πρόβλημα του Δημοσίου ΙΕΚ στο Δήμο Χερσονήσου, που είχε προκύψει πολύ πριν το σεισμό και επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με αυτόν. Πρόκειται για πρόβλημα που υποβαθμίζει την λειτουργία της σχολής και απειλεί το δημόσιο χαρακτήρα της. Το είχαμε αναδείξει ως ΚΚΕ δύο φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν, Ιούνιο και Νοέμβριο του 2021, εδώ, στη Βουλή. Όχι μόνο συνεχίζει να παραμένει άλυτο, αλλά επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Και λέμε ότι συνειδητά το Υπουργείο δυσκολεύει την επίλυσή του. Ο σεισμός έδωσε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να μεθοδεύσει αυτό που είχε στο πίσω μέρος του μυαλού της, την ιδιωτικοποίηση δηλαδή του ενός εκ των δύο κτηρίων του πρώην Ξενία Ήλιος, όπου στεγάζονταν το δημόσιο ΙΕΚ. Η εξέλιξη αυτή δίνει το πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων δημοσίων ΙΕΚ στην Ανάβησο, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Ρόδο. Στη συνέντευξή σας 24/1/2022 σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου, με σαφήνεια διατυπώσατε την πρόθεση της κυβέρνησης, προβάλλοντας την ιδιωτικοποίηση του κτηρίου στη Χερσόνησο ως λύση, αντί για καταπήγοντα έργα κατασκευής, επισκευής, συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης και διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της σχολής, όπως μας είχατε διαβεβαιώσει. Ενέργεια που είναι σε ευθεία αντίθεση με τις διεκδικήσεις και τα μορφωτικά δικαιώματα των σπουδαστών. Επικαλεστήκατε μάλιστα παλαιότερη διάταξη επί Υπουργείας Κεφαλογιάννη για παραχώρηση αυτών των εγκαταστάσεων σε ιδιώτη, με αντάλλαγμα μάλιστα, να επιτραπεί η λειτουργία της σχολής στο ένα από τα δύο κτίρια, υπό την προϋπόθεση οι σπουδαστές και με το πρόσχημα της πρακτικής άσκησης να παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιώτη επενδυτή ξενοδόχο. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα παρέχουν δωρεάν εργασία στον επενδυτή. Το λέμε καθαρά. Εμπέζετε σπουδαστές, υπαλλήλους και εκπαιδευτές. Δουλεύετε για λογαριασμό του ιδιώτη επενδυτή. Δεν είναι μόνο ότι παρουσιάσατε την κοροϊδία της τηλεκπαίδευσης ως κανονικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά μιλάτε και για αναβάθμιση της σχολής όταν η ίδια η λειτουργία του ΙΕΚ βρίσκεται στον αέρα με λύσεις μπαλώματα. Πρώτον, παραχωρήθηκαν ορισμένες αίθουσες από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τα θεωρητικά μαθήματα. Να είναι καλά ο Πρίτανης. Αλλά με ελλιπή θέρμανση, που κάνει δύσκολη τη ζωή σπουδαστών και εκπαιδευτών. Δεύτερον, τα δε πρακτικά μαθήματα γίνονται αλλού. Σε ένα χώρο που τον παραχώρησε ένας ιδιώτης δωρεάν. Σε μια οδόου Λαφπάλμε, χωρίς όμως να πληρεί στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να γίνει σωστή πρακτική. Και προσέξτε, θα πρέπει να φεύγουν τα παιδιά από την Λαφπάλμε, που είναι στα νότια προάστια, να αλλάζουν δύο συγκοινωνίες για να πάνε στο ΕΛΜΕΠΑ να κάνουν τα θεωρητικά μαθήματα που είναι στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου. Τρίτον, δεν έχει ακόμα προχωρήσει η μίσθωση του κατάλληλου ακινήτου για την προσωρινή μεταστέγαση του ΙΕΚ, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού όποτε και αν γίνει. Μεθοδεύεται δηλαδή αργά αλλά σταθερά όχι μόνο την ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων, αλλά την απαξίωση και διάλυση της σχολής για να πέσει και αυτή ως όριμο φρούτο στα χέρια ιδιωτών. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Κυρία Υφυπουργέ, και να κλείσω με τα ερωτήματα. Προβληματίζομαι αν τα παρακάτω πρέπει να υποβληθούν ως ερωτήματα ή ως απέτηση σπουδαστών και εργαζομένων για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της σχολής που προϋποθέτει. Να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του πρώην Ξενία Ήλιος και καμιάς άλλης εγκατάστασης αντίστοιχων ΔΙΕΚ σε όλη τη χώρα. Να διασφαλιστεί ο δημόσιος σχεδόν ο δωρεάν χαρακτήρας τους, η απρόσκοπτη λειτουργία τους, με προσλήψεις μόνιμου διοικητικού εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών, εξασφάλιση του εξοπλισμού, των αναλωσίμων, των συγγραμμάτων, του σπουδαστικού πάσο και όλα όσα είναι απαραίτητα για τη δωρεάν μόρφωση των σπουδαστών. Και τέλος, να ξεκινήσουν άμεσα με την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση τα έργα επισκευής, συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης των εγκαταστάσεων και ειδικά του κτηρίου που στεγάζεται το ΙΕΚ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημόσιου εκπαιδευτηρίου. Ευχαριστώ. Και παράλληλα να δοθεί άμεσα λύση με ευθύνη του Υπουργείου για την προσωρινή μεταστέγαση του ΙΕΚ σε κτίριο λειτουργικό και ασφαλές για την κάλυψη των σπουδαστικών αναγκών για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την αποκατάσταση του κτηρίου του Ξενία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, είχα σημειώσει κάποια πράγματα από σήμερα, θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Από το τι σημαίνει τελικά, σε πολλές περιπτώσεις, και να διαστρεβλώνονται λόγια,
Αλλά δυστυχώς και είναι κάτι, ξέρετε κύριε Συντυχάκη, επειδή έχουμε ξαναβρεθεί πολλές φορές αυτή την αίθουσα και με την προηγούμενη ιδιότητα, αλλά έχουμε κιόλας πολλές φορές, μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει, φαντάζομαι, η διαφύλαξη της αλήθειας. Αυτά λοιπόν τα οποία υπόθηκαν αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Και αυτά τα οποία θα πω, ελπίζω να απαντήσουν σε αυτούς που μας παρακολουθούν, έχουν έντονη αγωνία, αλλά από την άλλη έχουν έντονο ενδιαφέρον πραγματικά να αποκαθίσταται η αλήθεια. Πού λοιπόν εγώ στη ραδιοφωνική μου συνέντευξη, στην οποία ανέφερα ότι ο Υπουργός με απόλυτη σαφήνεια είναι καλό να έχει τα σενάρια περί το τι μπορεί να γίνει για το κτίριο, ενώ πριν είχαν προηγηθεί όλα τα μέτρα θεραπείας για την επικινδυνότητα την οποία αυτή τη στιγμή επήλθε το κτίριο, αλλά και η άμεση αντίδραση του Υπουργείου για να μην χαθεί ούτε ώρα μαθήματος. Αντιθέτως λέτε τώρα εσείς για μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και συγχρόνως παίρνουμε και όλα τα μέτρα, ούσα η αρμόδια υφυπουργός, για το περιεχόμενο των σπουδών, αλλά και για την εκπαιδευτική, αν θέλετε έτσι, την εκπαιδευτική δομή, την οποία οφείλουμε σε αυτά τα παιδιά τα οποία εμπιστεύονται, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση των σχολών, η οποία πράγματι δεν είναι η καλύτερη. Εμείς ως Υπουργείο δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να ρίξουμε, αν θέλετε, τα προβλήματα κάτω από ένα χαλί. Δεν τα θάβουμε τα προβλήματα. Αντιθέτως, τα αντιμετωπίζουμε κατάματα. Συγχρόνως όμως πρέπει να ανταποκριθούμε και στην πραγματικότητα. Το ξαναλέω γιατί, αν θέλετε, με θίγει προσωπικά. Στόχος μας λοιπόν ως Υπουργείο είναι όχι απλά γενικόλογα να θέτουμε και έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέλουμε οι σπουδάστρες και οι σπουδαστές που μας εμπιστεύονται να έρχονται σε σχολές οι οποίες θα απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Σε ανταγωνιστικότητα η οποία είναι πολύ έντονη, ένας έντονος ανταγωνισμός, αλλά και μια ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και στήριξη ελληνικής οικονομίας. Και ήδη οι απόφοιτοι μας αυτή τη στιγμή έχουν την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων και θέλουμε να συνεχίσουμε να την έχουν και να είναι ακόμη περισσότεροι οι απόφοιτοι μας. Από δημόσια ΙΕΚ, κύριε Συντυχάκη, από δημόσιες σχολές, τις οποίες θα τις πληρώνει το Υπουργείο Τουρισμού και το εκπαιδευτικό προσωπικό και το κτίριο το οποίο κάθε παιδί έρχεται με ασφάλεια να φοιτήσει και όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες οι οποίες είναι απαραίτητες. Αλλά για να πούμε μερικά πράγματα για το ΙΕΚ Ηρακλείου. Αποτελεί το ιστορικό συνεχιστή της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Ηράκλειο του πρώην ΟΤΕΚ. Η σχολή λειτουργούσε μέχρι το 2012, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, μαζί με το οικοτροφείο στο εκπαιδευτικό ξενοδοχείο Ξενία Ήλιος Κοκκίνη Χάνη, στην περιοχή εκεί. Το 2012, όπως όλοι γνωρίζετε, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η χώρα μας αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας όλων των οικοτροφείων του ΟΤΕΚ. Συνέχισε όμως η εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός της σχολής. Το 2013, ο ΟΤΕΚ καταργήθηκε και οι σχολές περιήλθαν στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, μαζί με τα κτίρια των κλειστών οικοτροφείων πρώην εκπαιδευτικών ξενοδοχείων του καταργημένου πλέον ΟΤΕΚ. Μια διάταξη, σε αυτή αναφερόμαστε, το 2014, της τότε Υπουργού, ανέφερε συγκεκριμένα, είναι μια διάταξη που μέχρι τώρα δεν έχει καταργηθεί από κανέναν, ανέφερε τη δυνατότητα συνεργασίας του Υπουργείου με ιδιώτες μόνο για το τουριστικό σκέλος των κτηρίων των εκπαιδευτικών ξενοδοχείων με αυστηρούς όρους διασφάλισης απρόσκοπτης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων που ιδρεύουν σε αυτές, οι οποίες διατηρούν πάντοτε το δημόσιο χαρακτήρα και δωρεάν χαρακτήρα τους, για τις οποίες το κόστος μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, υπαλλήλων και λειτουργικών εξόδων και εξοπλισμού παρέχεται σε κάθε περίπτωση από το Υπουργείο Τουρισμού. Αξίζει δε να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί. Αντιθέτως, αυτό το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός σε μια συνάντηση που είχε κάνει με τους κοινοδόχους και επανέλαβα είναι ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Όχι γιατί θέλουμε να απολέσει κάποιος το χαρακτήρα, το δημόσιο της σχολής που θα συνεχίζει να παρέχεται δωρεάν όπως οφείλουμε στα παιδιά. Αντιθέτως, για να έχει όλα τα σενάρια και να αποφασίσει. Και σίγουρα δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω οποιαδήποτε απάντηση. Οφείλω όμως να αποκαταστήσω την αλήθεια και κυρίως έτσι βρίσκομαι εδώ για να γίνει και αυτό. Συνεχίζουμε. Κανένα νέο λοιπόν μέχρι τώρα. Τα νέα όμως τα οποία έχουμε έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της σχολής. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και από σήμερα τα παιδιά έχουν επανέλθει σε πλήρη δραστηριότητα εκπαιδευτική διαζώσης. Οφείλω να ευχαριστήσω, όπως το κάνετε ήδη και σωστά κάνετε, και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον Μπρίτανη, όλη τη Σύγκλιτο. Συγχρόνως, οφείλω προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Τζουλιαδάκη, η οποία είναι η διευθύντρια της σχολής και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε προσωπικά το να μην χαθεί ούτε ώρα, με ενδιαφέρον για το τι θα γίνει το ζήτημα των μαθημάτων, όπως βέβαια και τον Περιφερειάρχη,
τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Κότσογλου, ο οποίος είναι εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, γιατί έδειξαν προσωπικό ενδιαφέρον μαζί βέβαια και με το Υπουργείο, έτσι ώστε να λύσουμε αυτή τη στιγμή τη δύσκολη στιγμή. Ωραία, κύριε Υπουργέ. Θέλαμε να υπάρξει ο σεισμός και να, να γίνει ακόμα χειρότερη η κατάσταση στο Κοκκινιχάνη. Τι πιστεύετε, επιθυμούσαμε φέτος να έχουμε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη στην αρχή των σπουδών? Προφανώς και όχι. Αντιδράσαμε όμως άμεσα. Και αμέσως μετά στη δευτερολογία θα δώσω και τα επόμενα βήματα. Κυρία Υφυπουργέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υφυπουργέ, προφανώς δεν ήρθαμε εδώ για να διαστρεβλώσουμε τα λόγια σας. Θα καταθέσω στα πρακτικά την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξή σας. Εδώ, στα πρακτικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα λεγόμενά σας στη συνέντευξη εξέπληξαν ακόμα και το δημοσιογράφο. Διαβάζω ένα κομμάτι από αυτό το διάλογο που είχατε με το δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος λοιπόν λέει, άρα λοιπόν θα το επαναλάβω για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό που σχεδιάζεται μελλοντικά είναι το ξενοδοχείο που λειτουργούσε εκεί επί σειρά ετών να δοθεί σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του και η υποχρέωση που θα έχει θα είναι οι μαθητές της σχολής που είναι γειτονικό κτίριο να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Σωστά, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Η κυρία Υφυπουργός απαντάει. Ακριβώς. Αυτή είναι η απάντησή σας. Ακριβώς. Δεν λέτε ότι εξετάζουμε σενάρια, αλλά ακριβολογείτε μονολεκτικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση ικανοποιεί πλήρως σε ρόλο δία μεσολαβητή τις απαιτήσεις του ιδιώτη επενδυτή του μελλοντικού ξενοδόχου, θέτοντας τις υπηρεσίες του μια δημόσια σχολή και τους πρακτικάριους. Δηλαδή του δίνεται πάνθυνο εργατικό δυναμικό και αυτό εσείς το ονομάζετε αναβάθμιση. Καλές οι δικαιολογίες, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν τις προθέσεις σας. Λέτε δημόσιες σχολές που θα τις πληρώνει το δημόσιο και το λέτε και το ξαναλέτε. Αλλά θα πληρώνει το δημόσιο και αυτό είναι το σκάνδαλο για λογαριασμό του ιδιώτη. Να λοιπόν πως το κράτος είναι σε άμεση σύμφιση με τους ιδιώτες επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτή λοιπόν την ανάπτυξη επαγγέλλεστε. Ένα κράτος και μια κυβέρνηση σε ρόλο δουλέμπορα στην κυριολεξία, επιβάλλοντας συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τους αυριανούς εργάτες και εύκολα κέρδη για τους ξενοδόχους. Ουσιαστικά με την ενέργειά σας αυτή αντικαθίσταται το εξειδικευμένο προσωπικό από τους πρακτικάριους. Και το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι νόημα έχει η πρακτική άσκηση, πέστε μου, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν αποκόβεται τους πρακτικάριους από τους έμπερους εργαζόμενους στον χώρο δουλειάς. Προφανώς δεν σας ενδιαφέρει η ποιότητα της πρακτικής άσκησης και το τι θα μάθουν οι σπουδαστές, αλλά το πώς θα απαλλάξετε τον επενδυτή από το κόστος εργασίας. Συν της άλλης, ακυρώνεται κατά στρατηγείτε τη δική σας κοινή υπουργική απόφαση, 1/21, με την οποία το ποσοστό του πρακτικά ασκούμενου που θα τοποθετούν τις επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού τους. Δεν μπορεί λοιπόν ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα. Τι να κάνουμε, και εσείς ως κυβέρνηση και το κράτος σας είστε ο λύκος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντί για ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων τουριστικών σχολών, τελικά προσφέρεσε στο πιάτο των επιχειρηματιών του τουρισμού υποδομές και φθηνό εργατικό δυναμικό. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να θυμηθούμε τώρα ότι το 2013 με συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έκλεισε ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο ΤΕΚ, ως μνημονιακή υποχρέωση. Οι κυβερνήσεις σας δεν ήταν αυτές που έκλεισαν τα οικοτροφεία των σχολών, τα οποία εξυπηρετούσαν παιδιά, σπουδαστές από λαϊκές οικογένειες? Για δώστε μας μια εξήγηση, γιατί οι απόφοιτοι των ΙΕΚ δεν λαμβάνουν πλέον πτυχίο που κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα και το επίδομα σχολής, όπου ίσχυε πριν τη μετατροπή των ΕΠΑΣ σε ΙΕΚ, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό και τους εργοδότες από ανάλογη καταβολή του? Γιατί οι κυβερνήσεις σας μέχρι σήμερα δεν συντήρησαν επί σειρά ετών τις εγκαταστάσεις εκεί του δημόσιου ΙΕΚ και τις άφησαν να καταστραφούν και τώρα το βρίσκεται ως πρόσχημα για την παραχώρηση στο ιδιώτη? Ούτε καν μπήκατε στον κόπο να εντάξετε το κτίριο. Προσέξτε, μετά το σεισμό, ενώ δόθηκε αυτή η δυνατότητα, εφόσον είχε βγει ακατάλληλο, στην κρατική αρρωγή, στη στεγαστική συνδρομή, για τη χρηματοδότηση των έργων αλλά κατασκευής. Γιατί δεν το κάνατε? Η μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για προσωρινή μεταστέγαση θα επιφέρει ένα δυσβάσταχτο κόστος με ένα ετήσιο ενίκιο που πιθανά να ξεπερνάει και τις 200.000 ευρώ, εάν αναλογιστούμε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πέσουν άμεσα τώρα στην ανακατασκευή του. Τα θύματα λοιπόν ποιος είναι? Είναι οι σπουδαστές. Αυτά είναι τα μεγάλα θύματα, σκλάβοι στα σύγχρονα κάτεργα.
Ένας δρόμος λοιπόν υπάρχει και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να δυναμώσει η διεκδίκηση για δημόσιες δωρεάν αναβαθμισμένες σχολές και να αναβαγίσουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Ορίστε. Πρέπει να αναβαγίσουν και αυτό θα κάνει το ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ. Το πώς υπάρχει αντίστοιξη μεταξύ της πραγματικότητας και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται. Όταν από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτή η δύσκολη κατάσταση σε ένα ήδη βαρημένο κτίριο, ελήφθησαν τα μέτρα έτσι ώστε να μην χαθεί, επαναλαμβάνω, μία ώρα έστω και με την τηλεκπαίδευση, γιατί ήταν η πρώτη αντίδραση. Αμέσως μετά να υπάρξει το Δεκέμβριο εργαστήρι το οποίο βρέθηκε για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι των σχολών μας, αυτό ο διφυής χαρακτήρας το να έχουμε και το πρακτικό κομμάτι. Και αμέσως μετά βρέθηκε και η διάμεση λύση μαζί με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αυτό θεωρούμε ή αυτή τη στιγμή αποκρυπτογραφείται ως αδιαφορία. Παρακαλώ, το καταθέτω και ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει. Μιλάμε για την πρακτική. Δεν το ξέρετε, κύριε Συντηχάκη, ότι δεν θέτω εγώ το όριο το 17% για την πρακτική. Αυτό τίθεται με προηγούμενο νόμο. Αυτό όμως το οποίο έκανα φέτος, επειδή αναφέρεστε προσωπικά και πλέον θα αφήσω το πρώτο πληθυντικό απάντως στο πρώτο ενικό, είναι ότι μαζί με κοινή υπουργική, την οποία κινήσαμε από το Υπουργείο, έχουμε διευρύνει τις επιλογές των παιδιών μας στην πρακτική. Ρωτήστε τα παιδιά τα οποία φέτος θα μπορούσαν να έχουν νωρίτερα τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και εντός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επιθυμούν, να έχουν την πρακτική τους. Μια πρακτική η οποία γίνεται, επαναλαμβάνω, στον χώρο που αργότερα θα εργαστούν, χωρίς να περιορίζουμε τις επιλογές, αντιθέτως να τις διευρύνουμε. Αν αυτό λοιπόν κάποιος θεωρεί ότι την ίδια στιγμή συνιστά υποβάθμιση της πρακτικής, μάλλον έχει μαλώσει με τη λογική. Και συνεχίζω λέγοντας ότι ειδικά στο κομμάτι του ΙΕΚ Ηρακλείου, το οποίο επαναλαμβάνω έχει αποκαταστήσει πλήρως και ευτυχώς τη διαζώση εκπαίδευση, καθώς βρέθηκαν αυτοί οι χώροι. Και βέβαια η πρόβλεψη για την προμήθεια η οποία θα δοθεί μετά μέσω επιτροπικών και στο εργαστήριο, έτσι ώστε να μην είναι κάποια δωρεά. Εμείς δεν θέλουμε κάποιος ο οποίος ήρθε την ίδια στιγμή να συνδράμει, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις εργαστηριακές τους σπουδές στο κομμάτι αυτό. Μέσω των επιτροπικών, τα οποία ως δευτεροδιατάκτες οι διευθυντές των σχολέων έχουν τη δυνατότητα πλέον να έχουν, μπορεί να δοθεί και η συγκεκριμένη συνδρομή στο εργαστήριο, έτσι ώστε εμείς να είμαστε απόλυτα εντάξει προς τις υποχρεώσεις μας, προς τοπικές επιχειρήσεις που μας συνδράμουν αυτή τη στιγμή. Συνεχίζω και λέω ότι ειδικά για το κομμάτι το κτηριακό, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό, φροντίσαμε ότι η κτηματική υπηρεσία του Ηρακλείου αμέσως θα ξεκινήσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την εξέβρεση μακροχρόνιας μίσθωσης ενός κατάλληλου κτηρίου με αίθουσες, με εργαστήρια για τη μεταστέγαση από την επόμενη χρονιά του ΙΕΚ Ηρακλείου, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα το οποίο δυστυχώς έχει αυτή τη στιγμή χειροτερεύσει μετά τον καταστροφικό σεισμό. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή στο ΙΕΚ Ηρακλείου υπηρετούν 9 άτομα σε θέση διοικητικού βοηθητικού προσωπικού, ενώ όλες οι θέσεις στο ρομίστιο εκπαιδευτικού προσωπικού είναι καλυμμένες. Στο πλαίσιο του νέου συστήματος κινητικότητας, αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μία θέση μόνιμου προσωπικού διοικητικών γραμματέων, ενώ στο πλαίσιο του προγραμματισμού μόνιμων προσλήψεων για το 2022 έχει επίσης εγκριθεί μία θέση ΠΕ διοικητικού οικονομικού. Και επειδή υπάρχει πάντα και το μετά, και εμείς δεν κοιτάμε μόνο την εικόνα της στιγμής, να σας πω ότι έχουμε ήδη λάβει 500.000 τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ανασχεδιασμό της τουριστικής εκπαίδευσης με αναβάθμιση των υπαρχουσών σχολών, διατηρώντας το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Ανταγωνιστικές όμως σχολές, οι οποίες πιθανότατα να έχουν και ξενόγλωσσα τμήμα μέσα, γιατί ξέρουμε ότι η χώρα μας, ως χώρα που υποδέχεται χιλιάδες, εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο, θέλουμε αντίστοιχα να παρέχει υψηλό επίπεδο τουριστική εκπαίδευση. Αυτά είναι τα δεδομένα που μπορεί να τα αξιολογήσει ο κόσμος μέσα από πράξεις και όχι μέσα από κινδυνολογία.